αυτό που θα ζητήσουμε από τον Υπουργό είναι, δεν μας νοιάζει εμάς σαν πόλη, γιατί σαν Δήμος, σαν Δήμαρχος, προσωπώ την πόλη, δεν μας νοιάζει σαν πόλη αν έχετε προβλήματα τεχνικά ή νομικά ή οτιδήποτε. Εμάς μας νοιάζει να προχωρήσει το έργο. Κύριε, δουλειά σας να προχωρήσει το έργο. Δεν μπορείτε εσείς, αφήστε να κάνει άλλο τη δουλειά. Εγώ πραγματικά ντρέπομαι για την κατάδεια του Λυκοκρατούς, διότι αυτό που βλέπω είναι το ότι στην Αθήνα το μετρό προχωράει τρένο. Τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά, γιατί εδώ είμαστε όπως έχουν, τι ποδόσφαιρο είμαστε, όπως είναι η ομάδα του κέντρου και της επαρχίας. Δεν θέλω να πω τέτοιες σαχλαμπάρες λαϊκίστικες, αλλά είναι προφανές ότι το έργο του μετρό της Θεσσαλονίκης υφίσταται αυτό όλο τον κακό σχεδιασμό που είχε γίνει εξ αρχής, το απομακρύνει σε διοικό σαν έργο και δεν προχωράει. Υπάρχει μία δέσμευση η οποία δόθηκε και από τον αρμόδιο και ορκισμένο μόλις προχθές, όπως είπατε, υπουργό, αλλά και τον Υπουργό Εργασίας. Η δέσμευση αυτή που έγινε σε συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας έλεγε να φέρουμε και τα δύο μέρη στο ίδιο τραπέζι με υψηλή αντιπροσωπεία από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας και του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και του αντίστοιχου αρμόδιου Υπουργείου, στο οποίο υπάγεται ο κύριος Σπέιτσης. Αυτό πρέπει να γίνει τουλάχιστον προς το τέλος αυτής της εβδομάδας ή στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, έτσι ώστε να ξέρουν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι πολίτες τι γίνεται με αυτή την ιστορία.